Αναμένουμε κάποια περισσότερα επίσημα αποτελέσματα προκειμένου να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου. Έχουμε ήδη τα αρχικά αποτελέσματα. Λέει ο Ινίγο Ερεχών. Και με βάση τα δεδομένα που έχουμε από τα exit polls, είναι και τα μόνα στοιχεία που διαθέτουμε και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αρκετά υπομονετικοί, διότι η μάχη είναι αμφίρροπη. Είπαμε πολύ καιρό νωρίτερα ότι αυτή είναι μια κρίσιμη εκλογική μάχη για την ιστορία της χώρας. En el 2011 no se manifestó en las urnas, pero creemos que aquel fue un mensaje. Το 2011 δεν διαφαινόταν ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί μετά από 4 χρόνια μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, προϊόντες του χρόνου άρχισαν να αλλάζουν και να διαφοροποιούνται τα δεδομένα και στην ισπανική κοινωνία, η οποία επέφερε και την πολιτική αλλαγή. Μετά από μερικούς μήνες σχηματίστηκαν οι Podemos, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν και έδρες στην Ευρωβουλή. Για μας όμως δεν ήταν αυτός ο μοναδικός στόχος, αλλά ο στόχος μας ήταν να αποκαταστήσουμε το συνέστημα εθνικής κυριαρχίας στη χώρα και γι' αυτό φροντίσαμε να συμμετέχουμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες από εκείνη τη στιγμή και μετά, θέλοντας να επιτύχουμε μια πολιτική αλλαγή. Η οποία άρχισε να διαφαίνεται από τις τεπικές εκλογές στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες περιφέρειες και πόλεις της χώρας, και με έναν και βασικό στόχο να επιστρέψουν οι θεσμοί πίσω στον ισπανικό λαό. Έχουμε, όπως σας είπα νωρίτερα, τα exit polls, αλλά θέλουμε να είμαστε υπομονετικοί μέχρι ότου να έχουμε την κανονική ροή των αποτελεσμάτων. Το μόνο δεδομένο είναι, όπως λέει το νούμερο 2 του κόμματος των Podemos, ότι σήμερα γράφτηκε το τέλος του δικοματισμού στην Ισπανία. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία επέλεξε να υπάρξουν οι συνθήκες για αυτή τη νέα εποχή όσον αφορά στην χώρα μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την προεκλογική εκστρατεία και τον αγώνα που δώσαμε όλη αυτή την περίοδο. Δεν ζητήσαμε ουδέποτε να δανειοδοτηθούμε ή να χρηματοδοτηθούμε από κόμματα, από τράπεζες ή από επιχειρηματίες. Θέλαμε να αναδείξουμε κάτι το οποίο πιστεύουμε για μας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πάθος των απλών πολιτών γύρω από την πολιτική. Και με βάση τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και όλων των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων σε τοπικό επίπεδο, αποδείξαμε ότι υπάρχει αυτό το πάθος. Είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται για το δικό μας κόμμα. Καταφέραμε να έχουμε πάρα πολύ καλή παρουσία όσον αφορά στα debates τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις και σε πανεθνικό επίπεδο. Έχουμε σχηματίσει πάρα πολλές συμμαχίες σε διάφορες περιφέρειες και πόλεις και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να αναδείξουμε τις ιδέες και τα οράματά μας, να αναδείξουμε την δουλειά την οποία έχουμε κάνει για να προετοιμαστούμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μας επέτρεψε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία μπορούσαμε να
βρεθούμε αρκετά κοντά σε έναν πολιτικό σεισμό στην Ισπανία. Κοντά σε μια μεγάλη πολιτική μετάβαση στην Ισπανία, σηματοδοτήσαμε το τέλος του δικοματισμού και από αύριο να είστε σίγουροι ότι η Ισπανία θα είναι εντελώς διαφορετική χώρα. Και αυτή είναι πλέον η εικόνα με ενσωματωμένο το 25% των ψήφων στην Ισπανία, το πόσες έδρες παίρνει το κάθε κόμμα, 125 για το Λαϊκό, 96 για τους Σοσιαλιστές, 63 για τους Ποδέμος και 31, αν πρόλαβα να δω καλά, για τους Θιουδαδάνους. Ξέρουμε ότι και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ισπανία,